Για 6η συνεχόμενη χρονιά, το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Δημοτήχου διοργάνωσε χθες το βράδυ συναυλία με τη Ζωή Τηγανούρια στο πλαίσιο της εκδήλωσης Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Η καταξιωμένη ευρύτησα μουσικός και οι συνεργάτες της γοήτευσαν το κοινό στον πανέμορφο χώρο του Βυζαντινού Κάστρου Δημοτήχου υπό την αιγίδα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Εύρου. Το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Δημοτήχου διοργάνωσε συναυλία με τη Ζωή Τηγανούρια στο πλαίσιο εκδηλώσεων Αυγουστιάτικου Φεγγάρι. Η εκδήλωση έγινε στο χώρο του Βυζαντινού Κάστρου Δημοτήχου υπό την αιγίδα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Εύρου και έχει τίτλο «Έτσι είναι η ζωή». Στα πλαίσια ανάδειξη των μνημείων, τον Αύγουστο κάθε χρόνο επιτρέπεται να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα στα μνημεία. Έτσι εμείς για 6η συνεχή χρονιά πραγματοποιήσαμε αυτήν την όμορφη πολιτιστική εκδήλωση εδώ πέρα με την Ζωή Τηγανούρια. Την Ζωή, η οποία είναι μια καλλιτέχνηδα, η παγκοσμίου φήμης πλέον, έχει ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδος, της Ευρώπης, έχει φτάσει ακόμα και στο Χόλιγουντ. Ο κόσμος τίμησε την εκδήλωση, παρευρέθηκε εδώ στο ψηλότερο κάστρο του Τεστράκης, ένα κάστρο με ειδικό βάρος και απέραντη θέα, περίοπτη θέση, ωραία βραδιά με αεράκι, τραγουδήσαμε και μπορώ να πω ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία αυτή τη βραδιά με αυτή την εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από το κανάλι σας την Εφορία Αρχαιοτήτων, την προϊσταμένη εδώ πέρα την κυρία Λίλα Σαμπανοπούλου, υπό την αιγίδα της Εφορίας γίνεται αυτή η εκδήλωση. Να ευχαριστήσω κυρίως το ευγενίδιο νομικό πρόσωπο του Δήμου μας και τους υπαλλήλους που διοργάνωσαν αυτή την όμορφη εκδήλωση. Η Ζωή Τηγανούρια, με καταγωγή από τη Σαμοθράκη, είναι μία από τις γνωστότερες Ελληνίδες μουσικούς που έχει διακριθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τόσο σαν δεξιοτέχνης ακορντεονίστρια όσο και σαν συνθέτης. Είναι η μοναδική Ελληνίδα που γράφει μουσική για ταινία του Χόλιγουντ. Ήταν μια υπέροχη βραδιά στο πανέμορφο Δημότιχο, στην πόλη των κάστρων, των παραδόσεων και των θρύλων. Ένα ευχαριστώ στον Δήμαρχο, στον κύριο Παρασκευά Πατσουρίδη που με προσκάλεσε, αλλά και στον κύριο Θανάση Σιμογλου, πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού Ευγενιδίου, γιατί μου έδωσαν τη δυνατότητα να βρεθώ κοντά στο κοινό του Δημοτήχου. Ένα πολύ θερμό κοινό, πάρα πολλοί κόσμος. Χάρηκα πάρα πολύ που βρέθηκα κοντά τους στο πανέμορφο κάστρο του Δημοτήχου. Μας τίμησα με την παρουσία τους ο επίτιμος αρχηγός αστυνομίας και βουλευτής Εύρου, ο κύριος Δημοσχάκης Αναστάσιος. Επίσης ο ακόλουθος της άμυνας της Γαλλικής Πρεσβείας, κύριος Σαμπαλές με τη σύζυγό του, και η κυρία Μαρίνα Δουλάμη, επίτιμη πρόξενος Γαλλίας. Την παράστασή μας συνόδεψε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεοδόρος Καντακουζινή με πρόεδρο την αγαπημένη Ευαγγελία Καραγιάννη, και επίσης μας τίμησε με την παρουσία της η αγαπημένη φίλη Ελένη Τζεπελίδου, πρόεδρος του Συλλόγου Αγνάντιας Άγιος Γεώργιος, που πριν από ένα μήνα περίπου με βράβευσαν στην Αλεξανδρούπολη για την προσφορά μου στον πολιτισμό. Στην παράσταση συμμετείχαν νέοι ταλαντούχοι μουσικοί και τραγουδιστές από τον Εύρο. Στην παράστασή μου ερμήνευσαν εξαιρετικοί ερμηνευτές του Εύρου, νέα παιδιά ταλαντούχα, τα οποία τους γράφω και μουσική. Η Πελαγία από τη Σαμοθράκη, το κορίτσι μας, το πανέμορφο με το «Δεν ξέρω γιατί» σε στίχους του Κωνσταντίνου Ρωμανίδη. Ο Γιάννης Τσιταλίδης με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που γράφτηκε με το βίντεο κλιπ του να γίνεται στη Σαμοθράκη, το «Καράβι στη στεριά» σε στίχους του Πασχάλη Μπούρα και σε μουσική του Κωνσταντίνου Κάλια, που βγήκε από την εταιρεία μου επίσης, Zoe Music. Η Δημοτιχιανιά, η υπέροχη Βάγια Ζυγογιάννη, η οποία έγινε γνωστή σε όλους μας από το The Voice. Εξαιρετική μουσική συνόδευσαν την παράστασή μου και ένα πάρα πολύ θερμό κοινό στο Δημότιχο, το οποίο λάτρεψα και ευελπιστώ να ξανακάνω συναυλία σε αυτό το υπέροχο μέρος, που έγινε, η συναυλία μας έγινε και υπό την αιγίδα της αρχαιολογικής εφορίας Εύρου. Και θέλω να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές που ήρθαν για να γίνουν όλα τόσο υπέροχα. Περάσαμε καταπληκτικά.
άμεσα επαγγελματικά τη σχέδια αναφέρθηκε η Ζωή Τηγανούρια. Είναι μια πολύ σπουδαία συνεργασία που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο και πριν από λίγο καιρό υπογραφήθηκαν και τα συμφωνητικά και όλα με την ταινία, με τους παραγωγούς, μεγάλους παραγωγούς του Hollywood για την ταινία Tango Salom, όπου υπογράφω τη μουσική σαν συνθέτης. Ξεκίνησε ως συνθέτης για ένα κομμάτι, με ανακάλυψε μέσα από το Last Tango by Zoe, το κομμάτι το οποίο σκηνοθέτησε ο Μάνος Αντωνίος, σκηνοθέτης μου για όλες μου τις παραστάσεις, που έγινε στο εξαιρετικό Μέγαρο Δικής Πλακεντίας, κάτω στην Αθήνα. Και αυτό το βίντεο κλιπ και αυτό το κομμάτι το άκουσαν στο Hollywood, τους άρεσε και μου ζήτησαν κάτι αντίστοιχο. Και από το ένα κομμάτι φτάσαμε στο να έχουμε γράψει τελικά μέχρι στιγμής 7 κομμάτια, να επενδύω δηλαδή μουσικά την ταινία με 7 κομμάτια. Είναι μια τιμή για την Ελλάδα, πιστεύω, και είναι μια συμβουλή που θέλω να δώσω στα νέα παιδιά, ότι κάποια στιγμή το όνειρό τους θα γίνει πραγματικότητα και ότι κάποια στιγμή τα δάκρυα χαράς θα γίνουν δάκρυα χαράς, τα δάκρυα απογοήτευσης θα γίνουν δάκρυα χαράς και ευτυχίας, να μην απογοητεύουν και να ακολουθούν πίστη, να έχουν πίστη στο όνειρό τους, να ακολουθούν το όνειρό τους. Ευχαριστώ πολύ όλους τους καλλιτέχνες που με συνόδευσαν, όλους τους ερμηνευτές και τον κόσμο του Διδημοτήχου και όλου του Εύρου φυσικά. 11 του Αυγούστου, αμέσως μια μέρα μετά το Διδημότυχο, συναυλία στο Πλατανόδος της Μαΐστρου, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, μια συναυλία του Δήμου με τον Δήμαρχο, τον κύριο Λαμπάκη Βαγγέλη, ο οποίος με προσκάλεσε και τον ευχαριστώ πολύ. Και σε ένα μουσείο, το οποίο, σε ένα χώρο καταπληκτικό, όπου θα έχω πάλι guest εξαιρετικούς καλλιτέχνες από τον Εύρο, Πελαγία Τσαρσιταλίδης Γιάννης και Φιλιός Έρβου, τους μουσικούς μου το ίδιο team που είπα και πριν που προανέφερα, και μεθαύριο στην πατρίδα μου, στην γενέτειρά μου τη Σαμοθράκη, στο σχολείο των Θερμών, όπου θα κάνουμε μια συναυλία με μερικά έξτρα παραδοσιακά σαμοθρακίτικα κομμάτια.